χάθηκε, δεν μ' αρέσει να το λέω, όμως η ουσία είναι αυτή. Και έχει μείνει πίσω μια Ελλάδα που μυρίζει, όπως μυρίζουν οι κυρίες, τόσο όμορφα, μέσα από τα λεγόμενα και τα συμφραζόμενα. Έχει μείνει αυτή η αξία που είναι το αποτέλεσμα αυτών των ανθρώπων που μείνανε μόνοι τους. Οπότε, όπως βλέπουμε, δεν πεθαίνει τίποτα, όλα συνεχίζουν και όλα αναπλάθονται και αναγεννιώνται με καινούργια πρόσωπα, με καινούργιες διαφορετικές, αλλά οι αξίες είναι πάντα η βάση και είναι πάντα οι ίδιες. Είναι η αγάπη, που είναι ο σεβασμός και το φιλότιμο. Με συγκίνησες πάρα πολύ, ειλικρινά σου μιλάω, γιατί μέσα από το μυθιστόρημα, όλοι μας εδώ μέσα σκεφτήσαμε. Γιατί αυτό είμαστε. Οι Έλληνες, αυτό είμαστε. Και αν θέλεις και εμείς οι Αρβανίτες, αυτό είμαστε. Γιατί και εμείς Αρβανίτες είμαστε και είναι τιμή μας και καμάρι μας. Γιατί ξέρουμε ότι είμαστε η ραδοκοκαλιά της πατρίδας με ό,τι καλό παίρνει αυτό και με ό,τι άσχημο. Επάνω στην πλάτη τη δική μας χτιστήκανε πολλά κάστρα, πολλά τζάκια. Εμείς στηρίξαμε καταστάσεις, ακόμα τις στηρίζουμε. Και θα τις στηρίξουμε όσο θα υπάρχει αυτή η σημαία που λέγεται ελληνική. Γι' αυτήν έχουμε πολεμήσει, έχουμε χάσει παλικάρια, έχουμε χάσει οικογένειες, έχουμε χάσει αδέρφια. Και θα εξακολουθούμε να δίνουμε το αίμα, γιατί γι' αυτό είμαστε ταγμένοι.